Καλησπέρα από το κλειστό του Αριστερίου, του Ανδρέα Παπανδρέου, εδώ που θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στους Pink Paper και τους Bonobo, δύο ομάδες οι οποίες διαγραφούν διαφορετικές πορείες μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Οι Pink Paper, προς έκπληξη όλων, βρίσκονται στην πρώτη τετράδα. Οι Bonobo από την άλλη παλεύουν για τη σωτηρία τους στην κατηγορία. Γεμάτο ρόστερ παρουσιάζουν και οι μεν και οι δε. Ας δούμε σιγά σιγά τις πρώτες πεντάδες. Για το Pink Paper βλέπουμε τον Καραΐσκο, τον Μποτσάκο, τον Καρπούζι, τον Κοντομίχο και με το νούμερο 11 τον Ορφανίδη. Από την άλλη έχουμε τον Φουραδούλα, τον Φούρλι, τον Πίτσικα, με το νούμερο 14 τον Αλφαντή και δεν βλέπω μέχρι εκεί τον Ραβαντινό. Πρώτη κατοχή στο μάτσο του Pink Paper. Μποτσάκος κοιτάει την μπάλα, θα τη δώσει στον Ορφανίδη, θα σηκωθεί κατευθείαν και θα ανοίξει το σκορ κάνοντας το 2-0 για την ομάδα του. Πρώτη επίθεση και 100% για τους Pink Paper. Δεν απαντάνε οι Bonobo, είναι άστοχος ο Ραβαντινός. Rebound από τους Ροζ. Μποτσάκος με την μπάλα στο χέρι του. Τον Καραΐσκο. Το κλάρι δεν μπορεί να βρει διάδρομο ο Καραΐσκος. Θα δώσει απέναντι στον Ορφανίδη. Αυτός θα σηκωθεί για τρεις. Δεν θα βάλει back to back καλάθι και θα κάνει και φάουλ πάνω στο Φουραδούλα. Το οποίο το παραδέχεται και υποτικά. Σηκώνοντας το χέρι του. Αλφαντής στο Φουρλί. Περνάει, γυρνάει προς τα πίσω όμως αυτός. Ο Καραΐσκος όμως κλέβει με τα ακροδάκτυλά του και βγάζει επενδυασμό για την ομάδα του. Και ο ερχόμενος Μποτσάκος κάνει 4 πόντους της ομάδας του. Αλφαντής σταματάει, Φουρλής. Επιτέλους έχουμε σκόρ για τους Bonobo, 4-2. Οι Bonobo έχουν δηλώσει 10-11 άτομα από ό,τι άκουσα. Και στο παρόν είναι μόλις 7, για να δούμε αν θα γεμίσει ο πάγκος. Ο Ορφανίδης προσπαθεί εκεί να κλέψει, ο Ραβαντινός δεν τα καταφέρνει. Και ο Καρπούζης παίρνει την assist του Κοντομίχου και κάνει το 6-2. Αλφαντής απέναντι στο Φουραδούλα. Αυτός θέλει να περάσει, θα βγάλει έξω. Μπίτσικας. Αραβαντινός για τρεις. Στα 3,5 δευτερόλεπτα, 6-5. Μαζί είναι οι δύο ομάδες της πρώτης επιθέσης. Καρπούζι στον Καραΐσκο. Ζωή μπάλα φτάνει στον Μποτσάκο, προσπαθεί αυτός να βρει διάδρομο, θα δώσει τον Ορφανίδη, για τρεις Ορφανίδης, δεν είναι εύστοχος. Καρπούζης, έξω του φωνάζει, ναι, τους ακούει. Καραΐσκος με την μπάλα στη χέρια. Καρπούζης ξανά. Δύσκολο το πάνω να κάνει, καταλήγει την μπάλα όμως στη χέρια του Καραΐσκου και έχουμε το 8-5. Αλφαντής. Σταματάει την τρίπλα, θα δώσει έναν Ραβαντινό, κατευθείαν αυτός, δεν ήταν καθόλου καλό το σουτ. Μπίτσικας δεν θα βάλει το καλάθι, αλλά θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Καθώς αστοχεί στην πρώτη βολή, να πούμε ότι οι Pink Paper βρίσκονται στο 12-13. Έναν θέση με τους Bonobo που βρίσκονται στο 4-10. Μία στις δύο έχουμε από τον Μπίτσικα.
ακούζεις, Καραίσκος, προσέχε να μην πατήσεις και έξω. Μποτσάκος. Πανίδης, Καραίσκος για τρεις. Στεφάνι μόνο. Σωστό είναι το σφύριγμα, τελευταία σου ακουμπάει ο Καρπούζης. Ορθά την δίνει αδειτητή στην μπάλα σου Μπονόμπο. Deflection, είχαμε δεν... Όχι, τελικά ακουμπάει τελευταία σου παίκτη στον Μπονόμπο. 14 επίθεση έχουμε για την Pink Paper. Μποτσάκος. Κάνει τρίπλες, σταματάει να το πάρει το σουτ. Και πάρα πολύ καλά θα κάνει. Θα γράψει ακόμα τρεις πόντους για την ομάδα του. Αν θα θέλει να τρέξει. Γενικότερα, αν την Μπονόμπο δεν κάνουν τα τρεξίματα που μας έχουν συνηθίσει και δεν βγάζουν την ενέργεια που έχει το νεαρό της ηλικίας τους, δεν νομίζω ότι θα υποτάξουν στην Paper. Και στον παρόν Αραβαντινός θα πάει για ακόμα ένα ζευγάρι ελεύθερων βολών. Πρώτη αλλαγή για τους Pink Paper. Ο Αζάρ θα μπει μέσα. Ο Καρπούζης. Όχι, δεν είναι ο Καρπούζης. Ο Κοντομίχος θα βγει έξω. Με συγχωρείτε, δεν βλέπω πολύ καλά από εδώ πάνω. Ο Αραβαντινός θα βάλει την πρώτη βολή. Δύο στις δύο και 11-8 μειώνουν στο τρίποντο η Μπονόμπο. Ποτσάκος. Εν μεταξύ ο Ποτσάκος είναι ήδη σε μανιδιά της, τα δικά μου. Φάλω το φραγούλα. Καραίσκος στην επαναφορά. Εδώ στον Ορφανίδη, κατευθείαν θα σηκωθεί αυτός. Ο Ορφανίδης μετά το πρώτο σουτ που άνοιξε το σκορ της ομάδας του, δεν έχει πετύχει κάποιο άλλο καλά αυτά. Έχει χαλάσει κατά πολύ τα ποσοστά του. Αλφαντής. Ωραία την τρίπλα, θα δώσει τον Αραβαντινό, 5 δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Φουρλής, θα κάνει μια προσπίση, θα σηκωθεί. Στεφάνι και στα χέρια του Καραϊσκού η μπάλα. Καραΐσκος, Ορφανίδης, Μποτσάκος. Μπερδευτήκανε και λίγο νομίζω η Pink Paper, δεν τους βγήκε. Χαζάρ, Καραΐσκος. Μποτσάκος, 3 δευτερόλεπτα έχουν μείνει, πρέπει να σουτάρει. Κάποιος, ο Καρπούζης. Στη λήξη, θα βάλει τον μπάζερ και θα κάνει το 14-8. Θα την κλέψει ο Καραΐσκος. Ο Ποτσάκος θα τρέξει όλο το γήπεδο και θα κάνει το 16-8. Προς το παρόν Μπονόμπο έχουν επιβάλει το ρυθμό τους κατά πολύ απέναντι. Οι Pink Paper έχουν επιβάλει κατά πολύ το ρυθμό τους απέναντι στον Μπονόμπο. Το σκέφτεται λίγο ο Αλφαντής, το παίρνει, το χάνει και αφήνει την μπάλα να πιει εκτός. Και έχουμε το πρώτο time out. Επιστροφή σε λίγο. Ολοκληρώθηκε το time out. Για να δούμε τι θα αλλάξουν οι Μπονόμπο. Έχουμε και νέα πρόσωπα στην ομάδα. Στο μεταξύ ο Καρπούζης θα βάλει ακόμα ένα τρίποντο για την ομάδα του. Ο Ζησόπουλος πέρασε για πρώτη φορά στο παρκέ. Αλφαντής από το ύψος των βολών, ακόμα μια φορά άστοχος. Για τους Μπονόμπο που μπήκε ο Μπάμπαλης. Πώς μπορέσει να βοηθήσει αυτό στην ομάδα του. Καραΐσκος. Κουραστική η Pink Paper από τα 6.75. Μπαίνουν όλα. Μπάμπαλης. Στο Φουρλί. Παίρνει το φάουλ. Ζόπουλος. Νομίζω είναι το τέταρτο είχαν να δώσουν οι Pink Paper.
Στο μεταξύ ο Αδαμάκης και ο Πρασόπουλος θα περάσουν εντός. Ο Μποντζάκος και ο Καραΐσκος θα πάρουν να πάρουν μερικές ανάσες. Αλφαντής Παραβαντινός. Να Αλφαντής, 3-4 λεπτά έχουν μείνει. Αλφαντής δεν βρίσκει διάδρομο, Μπάμπαλης θα σηκωθεί. Εντάξει, είναι και κύριος ο Μπάμπαλης, τώρα βγήκε. Δεν έχουμε απαιτήσεις. Φουρλή στην επαναφορά, θα δώσει τον Αλφαντή. Ζιζόπουλος είναι μπροστά του, καλή άμυνα. Μπάμπαλης. Παραβατινός, ξανά έχουν μείνει με 2 δευτερόλεπτα. Τώρα ο Μπάμπαλης, δεν έχω κουτά από την μπάλα. Ζιζόπουλος τον μπάλ. Θα σου απέναντι στον Πρασόπουλο. Αδαμάκης, Πρασόπουλος. Αζάρ. Καρπούζης, δεν θα σκεφτήσει από το ύψος της γραμμής των βολών. Η Pink Baby βρίσκεται στο σύν 14, 22-8. Ο Αλφαντής θα σταθεί εκεί, περνάει ανάμεσα από όλους και τελικά το φάνει, ζητώντας και φάουλ, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι. Στο μεταξύ έχουμε φάουλ τον Μπάμπαλη, το δεύτερο που κάνουν οι Μπονόμπο. Ο Αλφαντής πεντάει να περνάει εκτός και η Τσαντάς περνάει εντός. Και επιστρέφει ο Κοντομίχος στη θέση του Καρπούζη. Από την άλλη, με το πάσο του, περνάει ο Παυλόπουλος. Να δώσει μερικές ανάσεις στον Αραβαντινό. Κρασόπουλος. Ζάρ, Ζόπουλος. Να δώσει τον Κοντομίχο. Ξανά ο Ζιζόπουλος. 3 δευτερόλεπτα. Στην ρακέτα ο Ζαρ. Κακό spacing εδώ από τη Pink Paper. Παπαλής αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Θα χάσει το layup, το φαινομενικά εύκολο. Εγώ δεν έχω γυρίσει την κάμερα, δεν βλέπατε το σώρο που γίνεται. Μια χαρά. Κρασόπουλος, Αδαμάκης για τρεις. Στοχή. Rebound ποιος, ο Φουρλής τελικά, όχι. Και πάλι στο χέρι του Κρασόπουλου. Η μπάλα θα μπει και θα βγει. Αδαμάκης είναι εκεί. Θα κλέψουν όμως τον Μπονόμπο. Μπάμπαλης θέλει κάνει το τρέξιμο, δεν θα μπει μπάλα μέσα, θα πάει όμως να πηγαίνει αυτό το δεύτερο. Έχουμε αλλαγές. Μπάμπαλης ο σίνιορ, στη θέση του Φουρλή. Για να δούμε. Εύστοχο στην πρώτη ο Μπάμπαλης. Μόνο Στεφάνη δεύτερη και στα χέρια του Αζάρ. Κρασόπουλος. Με την μπάλα στα χέρια του. Θα δώσει ωραία στον Κοντομίχο. Χαμηλά λέει ότι στο φάουλ. Έχουν να δώσουν ακόμα ένα φάουλ οι Μπονόμπο. Να το δώσουν έξυπνα. Αδαμάκης τον Αζάρ. Ο Δόρος στον Κοντομίχο, 6-8 στον Αδαμάκη, 5 δευτερόλεπτα, θα σηκωθεί ο Αδαμάκης και θα βάλει 2 ακόμα πόντους για την ομάδα του, κάνοντας το 24-9. Μπάμπαλης Junior, αστοχή, ήταν εφικτή στην μπάλα δύο τρεις φορές. Ο Ζιζόπουλος πήρε το rebound και έδωσε κατευθείαν στον Κρασόπουλο. 30 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Ζαρ,
δεν ξέρετε να την κάνει την μπάλα, θα δώσω τελικά στο Βρασόπουλο. Δεν θα φτάσει στα χέρια του Αζάρ, ο Μπάμπαλης θα κλέψει. 12 δευτερόλεπτα, ολόκληρη επίθεση είναι για τους Μπονόμπο. Για να δούμε αν θα βάλουν κάποιο καλάθι ή θα πάμε στην διακοπή με 24-9. Μπάμπαλης για 3. 24-9. Λήξη πρώτου δεκαλέπτου. Λοιπόν, ξεκινάμε 4 δεκάλεπτο. Παυλόπουλο στο Φουραδίλα. Ξανά Παυλόπουλο, σα σκότει για 3. Ούτε αυτό θα βρει. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα εύστοχη η Μπονόμπο από πουθενά. Βρασόπουλο. Θα δώσει τον Αζάρ. Θα σηκώθει κατευθείαν ο Αζάρ. Και θα κάνει airball. Δεν είδε να του έρθει την μπάλα, ευτυχώς δεν την έχασαν την Μπονόμπο. Παυλόπουλο το Φουραδούλα. Θα δώσει τον Μπάμπαλη. Θα κάνει μια προσπίση, θα δώσει τον μπαμπά του. Θα στοχίσει, όπως δεν μετράει. Τόσο μετά, καθώς οφείλει ο χρόνος. Από τον Κιτσαντά. Βρασόπουλος με την μπάλα στα χέρια του. Στον Αζάρ. Τουλάχιστον αυτή τη φορά βρήκε στεφάνι. Εξαιρετικό rebound έχουμε. Αδαμάκης από κάτω. Δεν θα του κάνει μπάλα στο χαρτίρι. Θα πάει όμως να ρίξει τις βολίτσες του. Εύστοχος στην πρώτη ο Αδαμάκης. Άστοχος στη δεύτερη, ο Αζάρ όμως είναι εκεί για να ανανεώσει την επίθεση της ομάδας του. Αδαμάκης θα αστοχίσει. Ζόπουλος σε 9-14. Και έχουμε φάουλ από τον Κιτσαντά. Ασίστε Τζόπουλος, δίπον τον Κοντομίχος. Και 27-9. Μπάμπαλης περνιώνει το διάδρομο. Θα κάνετε 27-11 γρήγορα. Γενικότερα πρέπει να βρει ρυθμό ο Μπάμπαλης για τους Μπονόμπο εάν θέλουν να έχουν μια καθ' ελπίδα απέναντι στο Pink Paper. Τζόπουλος στο Ναζάρ. Τζόπουλος έξω στο Ζιζόπουλο, για 3 αυτός, θα αστοχίσει. Φουραδίλος με την μπάλα. Όλο το διάδρομο, δεν είναι καλό μου το τελείωμα, δεν χρησιμοποιήσω αυτό το ταμπλό. Μπάμπαλη θα δώσει τον έμπειρο Μπάμπαλη, Φουραδούλας. Έξω στον Μπάμπαλη το Σταύρο, θα σηκωθεί αυτός για 3. Και θα κάνετε 27-14. Ένα 7,5 λεπτά έχουμε ακόμα για το ημίχρονο. Βρασόπουλος στον Αζάρ. Ζιζόπουλος. Αζάρ ξανά. Με το Φουραδούλα πάνω του. Θα καλέξει στον Βρασόπουλο. Για 3 αυτός από αρκετά μακριά. Μπάλα θα χτυπήσει στη Στεφάνη. Θα πάει πάνω και θα καταλήξει στα χέρια του Μπονόμπο. Καλό φάουλ ήτανε. Θεωρητικά πήγαινε ένα για αυνηδιασμό Μπονόμπο. Ο Ορφανίδης θα επιστρέψει. Στη θέση του Βρασόπουλου. Γέμισε σιγά σιγά και ο πάγκος τον Μπονόμπο. Μπάμπαλης.
Θα φτάσει η μπάλα τελικά στον Πίτσικα, δεν θα κάνει καλό τελείωμα αυτός, ο Άζαρ θα πάρει το rebound. Παταμάκης, Ζόπουλος, 1-2, φάουλ ναι, καλάθι όχι. Και έχουμε αλλαγές. Ο Ραβαντινός επιστρέφει. Μπάμπαλης ο Στάχης θα πάει στον πάγκο. Ζόπουλος ετοιμάζεται και ευστοχή στην πρώτη του βολή. Δύο στις δύο. 29-14. Πάντα σε διψήφια απόσταση η Pink Paper από τους αντιπάλους τους. Πραδούλας. Στο Παπαγλόπουλος για τρεις, κακό σου, αλλά μάχη θα πάρει rebound. Καταμάχη στον Αζάρ, ήρεμα λίγο το μήκος. Ζιζόπουλος, ο Σανίδης. Έχουν χρόνο, πολύ. Κοντομήκος από κοντά, όχι, θα πάρουμε ξανά για το rebound. Δεν μπερδεύεται, έρχεται ο Αζάρ. Δεν θα ευστοχίσει όμως. Μπάμπαλης, ωραία και βλάβη στην πλάτη. Βραδούλας, Αραβαντινός. Ο Μποτζάκος θα μπει. Ο Αζάρ θα βγει να ξεκουραστεί. Βραδούλας. Κάνει βήματα. Δεν ξεφορτώθηκε την μπάλα στην ώρα της. Ο Αλφαντής θα επιστρέψει. Ο Παυλόπουλος θα πάει στον πάγκο. Μποτσάκος. Αταμάκης. Τον Ορφανίδη, ξανά Μποτσάκος. Προσπαθεί εκεί να κλέψει ο Μπίτσικας, δεν καταφέρνει κάτι παρόλα αυτά. Ποτσάκο στο Μαδαμάκι. 3 δευτερόλεπτα. Πάλι όχι, προσπαθεί από τον Μπάμπαλη. Θα πάρει και την μπάλα αυτός. Έχει διάδρομο, 3-1 ήτανε. Και κατάφερε ο Αλφαντής να περάσει. Όχι. Μπράβο. Ποτσάκο. Τελευταία μπάλα βρήκε σε χέρια Pink. Θα το ξανά η Μπονόμπο με την μπάλα στα χέρια τους. Καραβαντινός. Πάει να κάνει και ένα βαταχτάρι, δεν τα καταφέρνει. Το δείχνει στο πέντε rebound, Ζιζόπουλος, ο Φανίδης. Θα περιμένει ο Φανίδης να κατέβει στην παίκτης του. Ποτσάκος. Εφανίδης, 5 δευτερόλεπτα. Πρέπει να πάρει κάποιο σούτ, ίσως τρίπλες, τρίπλες, δεν τελειώσει ο χρόνος. Δεν θα μπει το καλάθι. Εφανίδης έχει κλειστεί, βρίσκει όμως η έξοδο και βρίσκει το φοραδίουλα. Και ο Εφανίδης δεν προλαβαίνει να σταματήσει και γι' αυτό και του κάνει φάουλ. Καραίσκος μετά από ώρα θα μπει, Ζόπουλος θα βγει. Μπάμπαλης, θα φαντήσει κατευθείαν με το που πήρε την μπάλα από την επαναφορά. Βιαστική ίσως κίνηση. Το μήχος. Παίρνει τα βήματα. Και θα πάει στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Πάρε time, ακούγεται από παντού, υπάρχει μια σύγχυση, δεν παίρνονται κάποιο time παρόλα αυτά. Κοντομήχος άστοχος στην πρώτη ελεύθερη βολή. Μία στις δύο. 4 λεπτά έχουμε για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.
Δεν έχω λιάνει καθόλου καλή πάσα. Ναι, δεν ακουμπάει κανένας. Τι... είναι εντελώς λάθος αυτό που ζητάει ο Αντινός. Έχει κάνει πολύ κακή πάσα. Δεν έχει ακουμπήσει κάτι άλλο. Μπάμπαλης επάνω στον Ποτσάκο. Περνάει άλλο στον Ποτσάκο, θα βγάλει έξω τον Καραϊσκό που είναι μόνος του. Και θα ευσταχθήσει 33-14. Γρήγορα η διαφορά θα πλησιάσει κοντά στους 20. Θα απαντήσει ο Μπάμπαλης. Δεν θα απαντήσει ο Μπάμπαλης, κοντομίζει στο rebound. Δεν έχουν να δώσουν άλλο φάουλ Μπονόμπο, αδαμάξει από κοντά θα στοχίσει. Φουγλή θα σώσει, ναι, και θα τη δώσει και στον Αλαβαντινό την μπάλα. Με αυτοθυσία. Ο Φαντής για τρεις, όχι. Ο Φανίδης στο rebound. Περνάει, θα δώσει τον Μποτσάκο. Ο Φανίδης, Καραΐσκος, Αδαμάκης, ξανά ο Φανίδης, Μποτσάκος. Απέναντι στον Καραΐσκο. Μόνο στο φάνη αυτή τη φορά. Στα χέρια του όμως ξανά η μπάλα. Ο Χαστολέα από τον Τομίχο θα ανανεώσει την επίθεση. Και τώρα έχουμε 9-14. Αλλαγή. Κιτσαντάς θα μπει. Ο Μπίτσικας θα βγει. Μάκης, ο Καραΐσκος θα βγει και από τα screen. Θα στοχίσει όμως. Αλφαντής το rebound. Φάουλ έχουμε από τον Μποτσάκο. Δεν έχει προλάβει να στοχθεί για να πάρει κάποιο επιθετικό. Ο Αδαμάκης θα βγει. Ο Καρπούζης θα επιστρέψει. Φουρλής στον Αλαβαντινό. Μπάμπαλης. Θα κόπει αλλά με φάουλ. Δύο βολές για τον Μπάμπαλη. Και ήταν και το τρίτο φάουλ του Κοντομίκου. Μπάμπαλης είναι εύστοχος. Δεύτερη όμως είναι άστοχος. Καρπούλης είναι και για τον rebound, θα δώσει τον Καραΐσκο. Καραΐσκος με την μπάλα στα χέρια του. Ωραία πάση στον Κοντομίχο. Δεν θα την αξιοποιήσει αυτός. Κιτσάντα στο rebound στον Αλαβαντινό. Φουρλής. Αραβαντινός. Αλφαντής. 5 δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Θα πεταχτεί εκεί ο Καραΐσκος. Και θα βάλει. Θα βάλει δύο εύκολους πόντους. Θα κάνει το 35-15. Στρογγυλό 20άρικο. Και έχουμε time out από τον πάγκο τον Μπονόμπο. Επιστρέφουμε εδώ το time out. Ο Καραΐσκος έχει μια συμπληρωματική βολή. Δύο λεπτά για το ημίχρονο. Θα το βάλει το έμεσο τρίποντο ο Καραΐσκος. Μπάμπαλης στον Κιτσαντά. Ξανά ο Μπάμπαλης. Έχει μέσα. Και πολύ καλό θα κάνει. 36-17. Τσάκος, Καραΐσκος, Περθανίδης, ξανά Μποτσάκος, επιθετικό διαιτητής, στον Αζάρ. Ακόμα ένα πεταχτάρι από τον Μπάμπαλη.
Βρίσκει σιγά σιγά το χέρι του ο Σταύρος. Μποτσάκος. Θα δώσει τον Καραΐσκο. Αζάρ, Καραΐσκος αλλάζουν πολύ γρήγορα την μπάλα. Αστοχή. Ο Καραΐσκος και παίρνει ο Μπάμπαλης την μπάλα. Μπάμπαλης. Θα σταματάνε με φάουλ και τον στέλνουν στη γραμμή για δύο βολές. Το είπαμε, αν ο Μπάμπαλης ανεβάσει την απόδοσή του, θα ανεβάσει την απόδοσή της και η ομάδα των Μπονόμπο. Ο Μπάμπαλης ετοιμάζεται. Θα βάλει την πρώτη. Τεχνικές ποινές. Γρήγορα αλλαγές. Για να ηρεμήσει ο Ζάρ, μάλλον εκεί διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους. Οι διαιτητές δεν θέλουν να τους ξεφύγει το παιχνίδι, τόσο είναι τεχνική με τη μία, λίγο αυστηρές. Αλλά εντάξει. Δύο στις δύο στο μεταξύ από τον Μπάμπαλη. Μποτσάκος. Στον Καραΐσκο. Ωραία κίνηση ο Καραΐσκος, δεν θα εστοχίσει όμως. Δεν έγινε κάποιο φάουλ, μόνο την μπάλα βρήκε. Παρ' όλα αυτά συγκράτησε τον Μπονόμπο. Και ο Ραβαντινός θα την εθνές και θα κάνει 36-23. Η διαφορά έχει πέσει στις 13. Μποτσάκος. Σπερνάει ο Λτζουκί. Κόβεται όμως το Μπάμπαλη. 12 δευτερόλεπτα μένουν ακόμα για το Pink Paper. Αδαμάκης. Καρπούζης, 6 τον Ορφανίδη, για 3 Ορφανίδης. 39-23 και 20 δευτερόλεπτα ολόκληρα για τους Μπονόμπο. Μπάμπαλης περιμένει, 10 δευτερόλεπτα. Αραβαντινός, θα περάσει τον Αδαμάκη. Φάουλ από τον Αδαμάκη, λέει ο διαιτητής. Και έχουμε αλλαγή, έξω ο Μπάμπαλης, μέσα ο Παυλόπουλος. Για να δούμε ο Αραβαντινός αν θα ρίξει τη διαφορά. Εξοχή ο Ραβαντινός στην πρώτη, 39-24. Δύο κόμμα εννιά έχουμε Pink Paper. Καραΐσκος, Μποτσάκος. Θα προλάβει ο Μποτσάκος. Δεν ήταν καλό το σουτ, δεν φταίει βέβαια αυτός. 39-25, πάντα μπροστά Pink Paper. Επιστροφή σε λίγο για το δεύτερο μισό. Ετοιμάμαστε για το δεύτερο ημίχρονο. Ο Αδαμάκης είναι στην επαναφορά. Θα δώσω τον Μποτσάκο. Ορφανίδης. Ξανά ο Αδαμάκης. Ξανά ο Ορφανίδης. 5 δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Ο καλή άμυνα εδώ από τον Μπονόμπο. 2,9 έχουν μείνει τη διάφορα στο Pink Paper. Ο Αδαμάκης ψάχνει να βρει κοντομίχος. Όχι. Άκαρπη πρώτη επίθεση των Pink Paper στο δεύτερο ημίχρονο. Μπάμπαλης το σκέφτεται, σηκώνεται. Α,
άμα το σκέφτεσαι, δεν θα μπει νόμος, όχι δικός μου, του μπάσκετ. Αδαμάκης. Καπούζης, ξανά ο Αδαμάκης. Μπερδεύεται και λίγο ο Αδαμάκης, αλλά δεν θα χάσει την μπάλα. Βλέπει παρόλα αυτά ο Ραβαντινός. Θα πάρει όλο το διάδρομο και θα κάνει 39-27. Με τον Φουρλί επάνω του, θα κάνει και σκηνοθετικό το μήκος. Περνάει ο Κοτσάκος, θα μετρήσει το καλάθι και θα έχει και δικαίωμα συμπληρωματικής βολής. Αδαμάκης όμως θα πάρει το rebound. Κουτσάκος. 5 δευτερόλεπτα. Θα δώσει έξω τον Ορφανίδη. Αστοχή ο Ορφανίδης. Την μπάλα κατευθείαν στα χέρια του Φουρλί. Μπάμπαλης πολύ ωραίο καλάθι και δύσκολο. Η διαφορά στο μεταξύ έχει πέσει στους 12 πόντους, 41-29. Και έχουμε διανύσει ήδη το πρώτο δεύτερο του δεύτερου χρόνου. Μόνο μπάλα βρήκε. Δεν πέτυχε τη χέρια, παρόλα αυτά το καλάθι μπήκε. Δύσκολα εκεί, μπροστά σε τρεις, θα βάλει το καλάθι, θα δουλέψει εκεί. Θα πάρει το rebound, θα πάρει και το foul. Κουραβούλας, Κιτσαντάς. Δυσκολεύεται και φαντάζει καθόλου καλό το σούτ του. Ο Καρμπούζης θα δώσει στον Ποτσάκο. Ποτσάκος. Θα βγάλει έξω στον Καρμπούζη. Αδαμάκης. Παίρνει λίγο πιο μέσα. Θα χρησιμοποιήσει το ταμπλό, αλλά δεν θα βάλει το καλάθι. Μπαμπάλης. Ποτσάκος θα φάει. Καρπούζης θα το παραδεχτεί. Και φιλέξε από τον Κοντομίχο, θα φτάσει μπάλα στον Αραβαντινό. Μπάμπαλης για τρεις. Δεν θα μπει. Κοντομίχο στο rebound. Μήκος, απέναντι στον Καρπούζη, ωραία πάσα πήγε να βγάλει στον Αδαμάκη. Θα πεταχτεί όμως ο Φουραδούλας εκεί ανάμεσα, για να ανακόψει. Κουτσάκος. Αδαμάκης, Καρπούζης για τρεις. Γενικά τα ποσοστά τους από τα 6.75 η Pink Paper. Καλά, φυσικοκυπόμενο. Αραβαντινός δεν θα συνεργαστεί καλά με το συμπαίκτη του. Αλφαντής θα μπει. Φουρλής θα βγει. Μποτσάκος. Θα κατεβάσει την μπάλα. Αδαμάκης θα σηκωθεί, θα αστοχίσει, ο Αραβαντινός θα πάρει το rebound, ο Αδαμάκης θα πέσει και στο έδαφος. Κάτι παρόλα αυτά.
Φουρλής, Φουρλής, Αλφαντής, Μπαμπαλής. Η μπάλα θα καταλήξει άκαρπη στα χέρια του Αλφαντή. Τις βολές αυτός, ξανά. 1, 2, 3, 5, 10, θα μπει ένα. 43-31. Μποτσάκος. Δεν θα βρει διάδρομο Μποτσάκος, θα κάνει και βήματα. Ζιζόπουλος θα επιστρέψει. Τον αρχηγό Γιώργο Καμπόσο δεν έχουμε δει ακόμα σε σύνθεση πεντάδας. Δεν χρειάζεται μάλλον. Μπαμπάλης. Αλφαντινός. Κουραδούλα. Μπαμπάλης ξανά. Αν έμπαινε θα μετρούσε λογικά. Σωστά. Παρ' όλα αυτά, δύο ελεύθερες βολές θα έχουμε. Αν βάλει και τις δύο, η διαφορά θα πέσει μετά από πάρα πολύ ώρα στους 10. Θα βάλει την πρώτη. Δεν θα βάλει τη δεύτερη, ο Κιτσαντάς προσπαθεί. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα και αυτή βρίσκει στη γραμμή. Μποτσάκος. Ζιζόπουλος. Σαταμάκης. Μποτσάκος ξανά. Ζιζόπουλος. Προσπαθεί εκεί να βρει χώρο. Συμφωνώ ότι ίσως πρέπει να έχει πάρει το σούτ και όχι να βρει μια πάσα. Τέλος πάντων, κάτι έχει πάρει στα χέρια τον Μπονομπό. Κουραδούλας, Μπάμπαλης. Παίρνει ένα Μπάμπαλη, σταματάει. Δεν ήταν καθόλου καλό το σούτ του. Μποτσάκος στον καρπούζι, αυτός δεν θα εξτοχίσει, ο Μπάμπαλης θα πάρει το rebound. Θα κατέβει και με την μπάλα στα χέρια του. Ο Δαμάξης σταματάει. Αραβαντινός. Κουραδούλας, Αλφαντής, Μπάμπαλης στα 5 δευτερόλεπτα, δεν θα εξτοχίσει. Αλφαντής και ψηλά από όλους. Θα του πάρει όμως ο Μποτσάκος την μπάλα μέσα από τα χέρια. Μπάμπαλης θα την κλέψει εκ νέου. Του Κουτρούλη. Έγινε σε αυτήν εδώ τη φάση. Αλφαντής. Ο Αλφαντής πήγε να πάρει το φάουλ αντί να σηκωθεί κανονικά να βάλει το καλάθι. Δεν έβαλε ούτε το καλάθι, δεν πήρε ούτε το φάουλ. Αν σηκώταν λίγο καλύτερα μπορεί να έχει δει στα δύο. Ο Αζάρ θα επιστρέψει. Ο Τσάκος. Αγαμάκης. Ούτε τώρα. Τρία λεπτά για την ολοκλήρωση του τρίτου τετάρτου. Αλφαντής. Μπαμπαλή. Αραβαντινός. Μπαμπαλής. Απτόητος ο Μπαμπαλής. Θα σουτάρει μέχρι να τα βάλει. Μποτσάκος ακόμη ψηλά. Μπαμπαλής στο rebound. Αλφαντής. Κουραδούλας. Αλφαντής. Προλάβανε, γυρίσανε την paper. Έβγαλε το χέρι του για να κερδίσει χώρο. Γι' αυτό και χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ. Τσάκος. Αλαμάκης.
Μητσοτάκης. Απέναντι στο Ζιζόπουλο, Μποτσάκος. Ποιο πόδι δεν μπορούσε να κάνει ο Μπαμπαλής. Θα βγει να πάρει και δύο-τρεις ανάσες. Αζάρ θα έρθει. Έκανε το ίδιο που προσπάθησε να κάνει ο αντίπαλός του πριν δύο φάσεις. Να πάρει το φάουλ και να βάλει το καλάθι. Επίσης 0-2. Κουραδούλας. Ντάς, ωραία στον Μπίτσικα, θα γυρίσει ο Μπίτσικας. Την μπάλα δεν θα καταλήξει μέσα. Θα δυσπαλεύει. Δεν θα συγκρατήσει όμως. Πρασόπουλος θα μπει. Ωραία, θα να τον δούμε. 1.40 έχουν μείνει. Πρασόπουλος. Σκοφή, δεν θα στοχίσει, Κιτσαντάς. Καραβαντινός με την μπάλα στα χέρια του, θα σκοφή για τρεις. Μπίτσικας στο rebound. Ξανά Ραβαντινός, Κουφαντής. Σκέφτεται λίγο, θα πάει προς τα μέσα. Θα δώσει το πίτσικα έξω, Ραβαντινός ξανά. Όλο τον δρόμο, ωραίο καλάθι, 43-44. Και για πρώτη φορά η διαφορά θα πέσει σε μονοψήφιο. Κρασόπουλος. Ορφανίδης. Τι έκανε τώρα και ο Ορφανίδης, κανείς δεν ξέρει, μπορεί να του φύγει παρά τα χέρια. Αυτό θα είναι το πιο νορμάλ. Καραβαντινός. Πάρτο του φωνάζουν του Παυλόπουλου, το παίρνει, κάνει ένα ωραιότατο airball και παίρνει το rebound ο Αζάρ. Είχανε να δώσουν οι Μπονόμπο, καλώς έδωσε το φάουλο Μπίτσικας. Καλό φάουλο ήτανε, με 33 δευτερόλεπτα να απομένουν. Κοντομίχος θα βάλει το τρίποντο. Ξαναπάει την ομάδα στο σύν 12. 46-34. Αλφαντής. Όλη την επίθεση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει η Μπονόμπο. Αραβαντινός. Κοιτάει το χρονόμετρο, τώρα θα σηκώθει ο Αραβαντινός, δεν θα απαντήσει το τρίποντο. Κοίταλας όπως θα πάρει το rebound. Και θα εκτελέσει δύο βολές. Μπας και πάει τη διαφορά στους 10. Θα στοχίσει την πρώτη παρόλα αυτά. Ο Καραέσκος έχει πάγο στο χέρι του. Δεν θα συνεχίσει. Καμία από τις βολές δεν έβαλε ο Μπονόμπο. Και το δεκάλεπτο θα τελειώσει στο 46-34. Με τους Pink Paper να είναι πάντα οδηγοί της αναμέτρησης. Επιστρέψαμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Κουρλίζα σκοφή για τρεις, εφίβολε το σουτ. Με φάουλ θα πάρει το rebound ο Παυλόπουλος, λέει ο διαιτητής. Γι' αυτό και δεν θα μετρήσει το καλάθι και η κατοχή θα παρέσει τα χέρια των Πιν. Ο Ορφανίδης στη σκοφή για τρεις. Τίποτα, ο Ορφανίδης όσο καλά ξεκίνησε, μετά δεν ήταν την ίδια απόδοση. Φυσικά και θα βάζει καλά το φάουλ, εννοείται.
49-34 το σκορ, έβαλε και την βολή ο Ορφανίδης, έμεσο τρίποντο δηλαδή. Οριακά αναστένα και νεκρούς, μην είναι στο στόμα μου. Μπίτσικας θα γυρίσει, θα στοχίσει, ο Ζιζόπουλος είναι και να βάζει το rebound. Φρασόπουλος. Με τα δεδομένα που βλέπουμε δεν πιστεύω ότι το παιχνίδι μπορεί να γυρίσει. 51-34 στο μεταξύ. Οπότε νομίζω μόνο το τελικό σκορ μένει να μάθουμε. Μπαμπαλής για τρεις επιτέλους. 51-37. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Θα βάζει ένα. Φρασόπουλος. Ορφανίδης, από το λέξη Φρασόπουλο. Ο Ορφανίδης είναι μπροστά του. Θα σηκωθεί, θα στοχίσει και ο Μπαμπαλής θα πάρει το rebound. Ο Ζιζόπουλος ήταν φάουλ, να σταματήσει το τρέξιμο. Μπαμπαλής για τρεις. Μέσα νομίζω πρέπει να μπει ο Μπαμπαλής, να κάνει τις δύσεις και τα σκητικά. Αφού βλέπω ότι από τη γραμμή 6.85 δεν. Σήμερα δεν το έχουμε. 40 για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Κουβλής, Μπαμπαλής, Αλφαντής. Εδώ στον Μπίτσικα. Κουβλής. Θα εκεί να βρει χώρο, δεν θα τα καταφέρει, θα βαθάει. 3,1 που μείνει. Μπίτσικας, έπρεπε κάτι να κάνει και ο Καψερός. Δεν ήταν καλό το σουτ. Φρασόπουλος. Καλή άμυνα και από τον Μπάμπαλη. Φρασόπουλος θα καταφέρει να ξεφύγει. 3,4 δευτερόλεπτα μένουν για τους Pink Paper. Καλή άμυνα βγήκε εδώ πέρα από τους Μπονόμπο. Αζάρ θα πάρει το φάουλ τον Μπίτσικα. Σόπουλος. Αζάρ θα δώσει στον Κοντομίχο. Γυρίζει αυτός, μόνο Στεφάνη, Μπαμπαλής με την μπάλα. Ένας τρεις εκεί ο Μπαμπαλής. Θα πάρει όμως το φάουλ. Θα σηκωθεί. Μόνο στο φάνη. Νομίζω έχουν πάρει πολλά σου ή μπορώ να πω χωρίς λόγο από τα 6.75. Ο Καραίσικος από ό,τι φαίνεται δεν θα ξαναβεί. Ωραία, άμυνα εδώ η Pink Paper. Και θα ολοκληρώσουνε βάζοντας καλάθι. 53-37, Μπίτσικας, θα δώσει τον Ορφαντή. Μπερδεύει λίγο ο Κοντομίχος. Θα του κάνει ένα stop.
Πάω πάλι στα αστοχήσει, τι πιο σύνεται θα λέγει κανείς. Κασόπουλος το κάνει airball, Ζιζόπουλος το προλάβει, αλλά δεν μετράει το shoot. Μπάμπαλι Σαζάρ τα λένε εκεί λίγο. Μπάμπαλι θα εκτελέσει δύο δεύτερες βολές. Θα ευσεχίσει την πρώτη. (Συσχελίδι) 53-39, 5 λεπτά έχουν απομείνει. Κλέψει την μπάλα ο Μπάμπαλι. Αντιαθλητικό είναι το φάουλ, σωστότατο σφύριγμα. Κλέβει την μπάλα, ο άλλος πάει, την παίρνει μόνο τα χέρια. Δύο ελευθερές βολές και 14. Δεν άφηνε να βάλει το καλάθι. Είναι τα 3-40. Time out θέλουν λοιπόν να μπουν οι βολές. Τα 3-41 και time out. Μάλλον θέλουν να σχεδιάσουν κάτι στην 14 επίθεση που έχουν. Όπως το βρίσκουν ευκαιρία.